Μικρά βήματα προς την κανονικότητα κάνει η Κύπρος. Παρά το γεγονός πως τα επιβεβαιωμένα περιστατικά κυμαίνονται γύρω στις 3.000, με το ποσοστό θετικότητας να βρίσκεται πάνω από το 3%. Εν τούτης, αύριον ενώπιον Υπουργικού Συμβουλίου οδηγούνται μικρές χαλαρώσεις. Η άρση απαγόρευσης των σχολικών εκδρομών, καθώς και η άρση απαγόρευσης διανυκτέρευσης ενίκων εκτός των οίκων ευγυρίας. Αυτό που αποφασίστηκε είναι πριν την προσέλευσή του δηλαδή στην δομή, να προσκομίσει rapid test ίδιες ημέρες. Σταδιακή μείωση, σταδιακή εισαγωγή των χαλαρώσεων, ώστε να αποφύγουμε οποιαδήποτε προβλήματα τα οποία θα έχουν αντίκτυπο στις ζωές των συνανθρώπων μας. Παράλληλα εισάγεται το test to stay και σε νηπιαγωγεία, προδημοτική και ειδικά σχολεία. Αν αποτελούν στενές επαφές επιβεβαιωμένου θετικού περιστατικού, θα έχουν την δυνατότητα να διενεργούν εξέταση την 3η, 5η και 7η ημέρα. Τις υπόλοιπες ημέρες αυτό που αποφασίστηκε χθες είναι να προμηθευτούν οι γονείς self-test, έτσι ώστε να διενεργήσουν εξέταση στα παιδιά τους, δηλαδή την 2η, 4η και 6η ημέρα. Με συστάσεις για χορήγηση 4ης δόσης εμβολίου προχώρησε η Εθνική Συμβουλευτική Επιτροπή Εμβολιασμών. Στα άτομα άνω των 70 ετών, σε ενίκους και εργαζόμενους οίκων ευγυρίας και κλειστών δομών, σε επαγγελματίες υγείας και σε ανοσοκατασταλμένα άτομα. Νοουμένου πως έχουν παρέλθει 5 μήνες από την χορήγηση της 3ης δόσης του εμβολίου. Στόχος μας είναι να προστατεύσουμε τις ζωές αυτών των ατόμων και του πληθυσμού γενικότερα. Η δεύτερη σύσταση αφορά την χορήγηση 3ης δόσης σε όλα τα άτομα άνω των 12 ετών, νοουμένου ότι έχει παρελθεί περίοδος των 6 μηνών από την λήψη της δεύτερης δόσης του εμβολίου. Δεν επηρεάζεται η ισχύ του Ευρωπαϊκού Ψηφιακού Πιστοποιητικού σε περίπτωση μη λήψης της ενισχυτικής δόσης. Οι συστάσεις της Εθνικής Συμβουλευτικής Επιτροπής Εμβολιασμών θα οδηγηθούν την ερχόμενη εβδομάδα στο Υπουργικό Συμβούλιο.